Η σεξουαλική παρενόχληση στον αθλητισμό δεν αποτελεί θέμα που εμφανίζεται συχνά στις κινηματογραφικές ταινίες. Το σλάλομ, η πρώτη ταινία της Γαλλίδας Σαρλέν Φαβιέ, αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη συγκεκριμένη συζήτηση. Πρόκειται για την ίμια αυτοβιογραφική ιστορία μιας νεαρής αθλήτριας, η οποία πέφτει θύμα του προπονητή της, που προσπαθεί να κυριαρχήσει επάνω της τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά. Σε αυτή την ταινία η ιδέα μου ήταν να δουλέψω επιτέλους τη σχέση προπονητή-αθλητή. Ήθελα να αναδείξω τις αμφισημείες της, τις αντιπαραθέσεις της, χωρίς να ωρεοποιώ τα πράγματα, χωρίς να βάζω μανιχαϊσμό στο πώς παρουσιάζω αυτή τη σχέση. Είναι κάτι που εκείνη δεν ήθελε. Όμως όταν είσαι 15 ετών, δεν ξέρεις τι είναι πραγματικά αυτό που θέλεις. Η ταινία συμπεριελήφθη στην επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ των Κανών 2020, το οποίο όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Η Φαβιέ ετοίμαζε την ταινία για 8 χρόνια, όμως δεν θέλει να αποτελέσει μέρος του κινήματος Me Too. Σκοπός της είναι, όπως λέει, να μας δώσει το πρίσμα μιας άπειρης έφηβης. Ήθελα οπωσδήποτε αυτή η ταινία να είναι ένα συναισθηματικό ταξίδι των αισθήσεων, διότι θεωρώ πως αυτός είναι ένας καλός τρόπος να εμπλέξουμε τον θεατή στην ιστορία. Δεν ήθελα καθόλου να μπω σε έναν αναλυτικό διάλογο ή να κρίνω τους χαρακτήρες μου. Ήθελα να νιώσουμε όσα εκείνη θα βιώσει και στο τέλος να κάνουμε στον εαυτό μας μια πολύ απλή ερώτηση. Τι συνέβη? Έτσι θα μπορούσε ο διάλογος να ανοίξει, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η ιδέα της ταινίας. Η ταινία παρουσιάστηκε σε πολυάριθμα φεστιβάλ και γνώρισε αποδοχή τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς. Η κυκλοφορία της στην Ευρώπη εξαρτάται από το πότε θα επιτραπεί και πάλι η λειτουργία των κινηματογραφικών αιθουσών.